είχαμε βγάλει αυτή την εξέλιξη πριν από περίπου 2 μήνες. Και αναφέρομαι σε αυτές τις εργασίες στην εκκλησία της Κεραλιμανιώτισσας, στην Ψαρή Φοράδα. Πραγματικά βλέπουμε από πολλά εμπόδια πέρασαν οι ενέργειες, κατάφεραν να προσπεράσουν πολλά εμπόδια οι κάτοικοι και φορείς της περιοχής και βέβαια ο ιερέας περιοχής, προκειμένου να εκπονηθεί ένας σχεδιασμός και να τρέξουν όλες εκείνες οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε έναν ιστορικό ναό, σε μία από τις ιστορικότερες εκκλησίτσες, για να είμαι ακριβής, της Κρήτης. Θέλω λίγο να πάμε στον πατέρα Νικόλα Δουλγεράκη. Είναι εφημέριος ενορίας του Αγίου Παντελεήμονος Συνδονίας Ψαρής Φοράδας. Πάμε να τον συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Πατέρα Νικόλα, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό μήνα. Γνωρίζω προσωπικά όλες τις προσπάθειες και όλον τον αγώνα που έχετε καταβάλει προκειμένου να ξεκινήσουν αυτές οι πολυπόθητες εργασίες. Εργασίες οι οποίες ξεκίνησαν εδώ και πολύ καιρό. Έχουν ξεκινήσει. Είχαμε βέβαια ένα διάστημα 3 μηνών που δεν είχαμε κάνει τίποτα. Τώρα πάλι από 20 Ιανουαρίου και μετά ξαναξεκινήσαμε τον περιβάλλον χώρο να χτίζουμε τον περίβολο του στίχου στο προάβλιο χώρο, και μετά από εκεί έχουμε μία διαβεβαίωση ότι θα σήξουν να φτιάχνουν τη στέγη, που αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο να βγάλουμε τα νερά από τον ναό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή, πατέρα Νικόλαε, έχει βρέξει στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Όχι όσο είχε βρέξει πέρυσι. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα νερά, για να το πούμε απλά και κατανοητά, μέσα στην εκκλησία. Βεβαίως. Με τις πρώτες βροχές, εάν βρέχει 1 ώρα συνεχόμενα, ο ναός γίνεται σουρωτήρι. Μάλιστα. Οπότε... Αφού η στέγη από πάνω, κύριε Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη, είναι, έχουν φυτρώξει χόρτα. Αν δείξετε στα πλάνα σας σχετικές φωτογραφίες που έχετε δείξει, αυτό ακριβώς το πλάνο αυτή τη στιγμή. Για να ενημερωθεί και ο κόσμος, όσοι δεν γνωρίζουν, μιλάμε για μια εκκλησία που χρονολογείται 855. Μάλιστα. 855. Μία από τις ιστορικότερες της Κρήτης. Βασικός στόχος είναι να λειτουργήσει το 15 Αύγουστο. Θα τα καταφέρετε? Πιστεύουμε να κάνουμε το πανηγύρι στον προαύλιο χώρο, όχι μέσα. Στον προαύλιο χώρο. Υπάρχουν κάποια στάδια. Το πρώτο στάδιο, κάποιες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο. Το δεύτερο στάδιο είναι στην οροφή της εκκλησίας. Δεν είναι? Η αποκατάσταση της οροφής της εκκλησίας, όπως το είπατε, με τον τρόπο που ξέρουν οι συντηρητές, γιατί επιβλέπει αρχαιολόγος, έχουν έρθει συντηρητές και έχουν δει την κατάσταση και εσωτερικά του ναού ακόμα και εξωτερικά, και επιβλέπει αρχαιολόγος όλες τις εργασίες αυτές. Δεν κάνουμε δηλαδή εμείς ό,τι θέλουμε. Ό,τι γίνεται εκεί επιβλέπει ο αρχαιολόγος. Για να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά, σωστά, και η αρχιτεκτονική του κτηρίου. Και μάλιστα τώρα που φτιάχνουμε τον περιβάλλον χώρο απ' έξω, με υποδείξεις αρχαιολογίες και με πέτρες της περιοχής που ταιριάζουν στον χώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε όλα τα στάδια. Καλό θα ήταν να είχαν ολοκληρωθεί αρκετά χρόνια πίσω αυτές οι διαδικασίες. Ωστόσο, κάλλη αργά παρά ποτέ. Ποτέ. Αυτό είπαμε και για τις καιρικές συνθήκες, για το χιόνι. Το λέμε και για την εκκλησία, πατέρα Νικόλαε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και εδώ είμαστε να πραγματοποιήσουμε για ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ εκεί το 15 Αύγουστο με τη Θεία Λειτουργία, με την εορτή εκεί της Παναγίας. Είσαστε ευπρόσδεκτοι όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.